Ο Γιέσε Κλάβερ αποτελεί το αντίθετο στις ακραίες ισλαμοφοβικές θέσεις του Γκέρτ Βίλντερς. Ο 30χρονος πολιτικός είναι τόσο μετριοπαθής που παρομοιάζεται με τον Καναδό Πρωθυπουργό Τζάστιν Τρούντο, με τον οποίο μάλιστα μοιάζει και εμφανισιακά. Καθώ το Εργατικό Κόμμα διαγράφει η κατακόρυφη δημοσκοπική πτώση, οι ψηφοφόροι αναζητούν μια εναλλακτική στο πρόσωπο του Γέσε Κλάβερ. Το μήνυμα του επικεφαλή των Ολλανδών Πρασίνων είναι το άκρο αντίθετο σε σχέση με την αντιμεταναστευτική ρητορική του Γκέρτ Φίλτερ. Θεωρώ ότι παραμένουμε ακόμα μια ανεκτική χώρα. Είμαστε μια χώρα που πιστεύει στην ελευθερία, θα έλεγα, μια έντονα εκφραστική κοινωνία. Ο Φίλτερ χάνει το momentum που είχε. Ήταν πολύ ψηλά στι δημοσκοπήσει και τώρα πέφτει όλο και πιο πολύ. Πολλοί από του ψηφοφόρου που δεν είναι ρατσιστέ, είναι πολύ ανεκτικοί. Μόνο που φοβούνται για όσα συμβαίνουν στι ζωέ του, φοβούνται για το μέλλον. Τους. Το 2012 οι πράσινοι είχαν εκλέξει τέσσερι βουλευτέ. Όμω τώρα οι δημοσκοπήσεις του δίνουν 18 έδρε, καθιστώντα του ρυθμιστέ του μετεκλογικού τοπίου στην Ολλανδία. Πιστεύω πω είναι δημοφιλή επειδή είναι θετικό, έχει ενέργεια και δίνει ελπίδα στου πολίτε έναντι των δεξιών κομμάτων. Νομίζω πως το εργατικό κόμμα υπερπροβάλλεται αυτή τη στιγμή και πως όσο ήταν κυβερνητικός εταίρος αφαίρεσε κάτι από την ταυτότητά του. Ο Γέσε Κλάβερ τάσεται υπέρ της επιβολής πράσινων φόρων και της λήψης μέτρων αντιμετώπισης της κοινωνικής ανισότητας. Οι αντιπαλοί του αντιτείνουν ότι οι προτάσεις του πλήττουν την ανάπτυξη και αυξάνουν την ανεργία. Γεγονό και κοινό τόπο σε μια χώρα που βαδίζει προ τι κάλπε παραμένει το ότι οι υποσχέσει είναι εύκολε. Ειδικά σε μια χώρα συνειφασμένη με την κουλτούρα των κυβερνήσεων συνασπισμού, η τήρηση μετά τι εκλογέ των προεκλογικών υποσχέσεων αποτελεί πολλέ φορέ το δυσκολότερο κομμάτι του κυβερνητικού έργου.